αυτό τώρα, ειλικρινά το παρεάκι το τηλεοπτικό που κάνουμε εμείς, πώς να κάνεις με κάποιον άλλον, να σχολιάζεις αυτό. Σχολιάσαμε αρκετά στο διαλυματάκι, μπράβο μας. Τα πάντα είπαμε. Όλα γίνανε. Μόλις, πάντως οι τηλεόρες είναι παρέες. Μόλις διαλύθηκε το παρεάκι του δέστε τους, δεν είναι ευδοκίμησε. Α, δεν ευδοκίμησε. Κάτσε τώρα να είμαι προσεκτική. Κάτσε, Χριστιανή. Κάτσε κι εγώ, η Χριστιανή, να το έκανα στο σωστά. Περίμενε. Στο σωστά. Ακόμα επειδή είναι νωρίς, δεν είχε την ίδια επιτυχία η διάδοχη κατάσταση δικιά σας. Δεν είναι εύκολο. Δεν έχει κτίσει ακόμα. Δεν είναι εύκολο και το δέστε του. Στην τρίτη χρονιά πήρε τα πάνω του. Δεν πήρε την πρώτη. Ναι, την πρώτη χρονιά. Μια χαρά ήμουν την πρώτη χρονιά. Ανακαθείς, μωρέ. Την πρώτη χρονιά λοιπόν είσαι μια χαρά. Μια χαρά. Τη δεύτερη. Σιγά σιγά. Εκεί προς το τέλος άρχισα και ζορίζομαι. Την τρίτη. Την τρίτη, σε άρματα, τρίτη μου είχα αλλάξει τα φώτα. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, μα και εμείς χτυπήσαμε το δικό σου σοβαρό κομμάτι με πλάκα. Με γέλιο και πλάκα, ναι. Όμως. Μόνο η κόντρα μπορεί να χτυπήσει κάτι τέτοιο. Αυτό νομίζω εγώ ότι. Μόνο με την κόντρα. Δηλαδή, αν κάτι είναι πολύ πετυχημένο στα πολύ σοβαρά του, στα πολύ κοινωνικά του, δεν πας να κάνεις το ίδιο. Το ίδιο. Όχι. Θα κάνεις το ανάποδο, οπότε να πιάσεις αυτούς που δεν θέλουν αυτό. Γι' αυτό και εγώ το άλλαξα λίγο, είδες. Το άλλαξες λίγο, είδα. Λίγο, λέτε. Εντάξει. Το γυρίσαμε. Τι άλλη τη γωνία. Ναι, ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι το αυθόρμητο κοινό στη γωνία. Ήταν πολύ ωραία, γιατί ήταν και λίγο πιο πριν. Κάπως καταλαβαίνεις ότι τώρα θα πήγε χειροκρότημα. Κοίταξε, εμένα με κνευρίζεις πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί πραγματικά, θα σου το πω όπως ακουστεί τώρα, με πολύ καρδιά σου. Ναι. Είσαι πάρα πολύ κλόουν. Ναι. Και αυτό δεν μας έχεις κάνει τη χαρά και την τιμή να το απολαύσουμε. Αλλά είσαι πραγματικά. Ακούγονται λάθος οι λέξεις μου. Είσαι πολύ αστεία, ενώ τσαλακώνεσαι κάτι που δεν φαίνεται καθόλου, γιατί γενικά έχεις την εικόνα ότι είμαι πολύ σωστή και σύζυγος Ευαγγελάτου, είμαστε αυτό. Αλλά ουσιαστικά είσαι για γέλιο, για να κάνεις τη χαζομάρα και όλα αυτά. Και είναι λάθος που δεν το έχουμε παιδί δει. Παιδί μου, το έβγαλα εγώ αυτό Σεπτέμβρη με Ιανουάριο. Μα δεν το θέλανε. Μα δεν μου το έβγαλες προηγούμενο Σεπτέμβρη. Μα δεν το θέλανε, βρε πουλάκι μου. Δεν θέλανε. Δεν θέλανε. Εγώ πέρναγα καταπληκτικά. Καταρχήν, ποιος παίρνει συνέντευξη από ποιον. Τώρα γίνεται λίγο ταυτόχρονο. Εντάξει τώρα, και εγώ καιρό έχω να βγω. Come back. Μου παίρνει συνέντευξη. Ναι, τον Νίκο Κλόπ θα σου έπαιρνε, οπότε γι' αυτό. Λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει αυτό κάποια στιγμή να το βάλεις πολύ καλά στο μυαλό σου για να μπορέσει να το βάλεις και στο δικό μας το μυαλό που βλέπουμε. Είναι λάθος. Αλήθεια στο λέω ότι είναι λάθος. Είναι μια πολύ ωραία πλευρά σου αυτή. Το κλονάκι. Το λατρεύω γιατί αυτά κάνω σε σύσκεψη. Κάθε απόγευμα αυτά κάνουμε. Ναι, αλλά μετά. Είμαι πιο κλόν, πεθαίνεις και το. Νομίζω επίσης κορδάω ότι είναι κλόουν. Και το λέω τώρα κι εγώ για μένα ή όχι. Γενικά υπάρχουν πολλοί κλόουν στην τηλεόραση, μην μαλώνετε. Είμαστε οκ. Okay. Όχι, τι? Νομίζω ότι το είπε η Κυφέ για τον εαυτό της και πού να χωρέσουμε τόσοι κλόουν. Όχι, όχι, το πάρτι είναι μεγάλο της τηλεόρασης. Χωράνε πολύ κλόουν. Αχ, ατάκα μου, λατρεμένη. Έτσι είναι πάντως νομίζω.